Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από τις κάλπες που είναι μπροστά μας πρέπει να βγει πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πιο ισχυρή η λαϊκή αντιπολίτευση. Για να δυναμώσει, να γίνει πιο αποτελεσματικός ο αγώνας κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, κατά των μνημονιακών νόμων που μένουν άθεκτοι τη μεταμνημονιακή περίοδο για να αναπτύσσονται τα κέρδη του κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Οι εξελίξεις απαιτούν η οργή και ο θυμός να μετατραπεί σε οργανωμένη πάλι. Η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της μόνο φτώχεια και ανασφάλεια έχει φέρει στους λαούς. Ήταν από την ίδρυσή της και είναι μια αντιλαϊκή, διακρατική, ιμπεριαλιστική συμμαχία. Είναι εχθρός των λαών και δεν βελτιώνεται προς όφελός τους. Η πολιτική της διαμορφώνεται με γνώμονα το τι συμφέρει στους υφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, σε βάρος των λαών. Οι συνεχείς θυσίες των λαών για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου έχουν γονατίσει εργαζόμενους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ειρήνη στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο απειλείται από τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, από τις νατοϊκές συμφωνίες και τις βάσεις που έχουν κάνει την χώρα μας πολεμικό στόχο. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει στρατιωτικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, άναψε δεκάδες εστίες πολέμων ανάμεσα σε λαούς που για καιρό ζούσαν ειρηνικά. Προκάλεσε την σύγχρονη προσφυγιά με καραβάνια προσφύγων, πνιγμένα παιδιά στο Αιγαίο και χιλιάδες άλλα άστεγα και απροστάτευτα. Κριτήριο για την ψήφο μας πρέπει να είναι η στάση των κομμάτων του Ευρωατλαντικού Τόξου που στηρίζουν την αντιδραστική αντιλαϊκή πολιτική η οποία φτωχοποιεί το λαό και μοιράζει ψίχουλα. Κριτήριο να είναι η στάση των κομμάτων που δείχνουν ανοχή στον φασισμό, ναζισμό, για να τον χρησιμοποιούν ως φόβητρο απέναντι στο λαό. Στη χώρα μας η φασιστική, ναζιστική Χρυσή Αυγή με τα μαντρό σκυλά της συνεχίζει την εγκληματική της δράση με επιθέσεις σε εργάτες, κομμουνιστές, συνδικαλιστές και μετανάστες, υπερασπιζόμενοι με μανία τα συμφέροντα και τα προνόμια των καπιταλιστών αφεντικών της. Η φασιστική, ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής έχει το θράσος και εδώ στην Καλλιθέα, στον Δήμο μας, να διεκδικεί και να επιδιώκει την ψήφο των Καλλιθεατών, του λαού της συνοικίας που είναι ποτισμένη με αίμα των αγωνιστών της, των ηρώων της κατά του φασισμού. Είναι ευθύνη κάθε προοδευτικού ανθρώπου, κάθε αντιφασίστα, να μην έχει τόπο να σταθεί η Χρυσή Ελληνική Αυγή στην Καλλιθέα και πουθενά αλλού. Ο φασισμός αντιμετωπίζεται από ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα που θα σαρώσει κάθε εχθρικό προς το λαό στοιχείο με ισχυρό ΚΚΕ, με ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Δεν αντιμετωπίζεται με τα κάλπικα προοδευτικά μέτωπα των ΣΥΡΙΖΕΟΝ μαζί με άλλους σοσιαλδημοκράτες δοκιμασμένους στην υπηρεσία της αντιλαϊκής στρατηγικής του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν μπορούν να δώσουν κανένα αγώνα κατά του φασισμού και της ακροδεξιάς όσοι κρατάν και τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Νατοϊκής Συμφωνίας των Πρεσπών
της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της αστικής τάξης, της αντεργατικής πολιτικής. Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί οι ευρωπαϊστές βάζουν παγίδες στο λαό. Έχουν μοιρασμένους ρόλους σε ένα χιλιοπαιγμένο έργο που υπηρετεί τη δικτατορία του κεφαλαίου, την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Κανένας δεν δικαιολογείται σήμερα να τους επιτρέψει να τον χρησιμοποιήσουν ξανά στο δρόμο που οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει ως επίσημη ιδεολογία τον αντικομουνισμό, εξισώνοντας τον φασισμό που είναι γέννημα θρέμα του καπιταλισμού με τον σοσιαλισμό, την ελπίδα των επιταλευόμενων όπου γης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαστρεβλώνοντας την ιστορία, καταστρέφοντας μνημεία, φυλακίζοντας κομμουνιστές, επιδιώκει να μην μάθουν οι νέες γενιές τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων χωρών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, τα οποία εμείς, οι απόγονοι των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και όσοι γεννηθήκαμε εκεί, στις χώρες του σοσιαλισμού, τα ζήσαμε και ωφεληθήκαμε από αυτά. Έχουμε ζήσει στην ασφάλεια που παρέχει η εξασφάλιση εργασίας, παιδείας, μόρφωσης, υγείας με πάμφθινες παροχές για την κατοικία και γενικότερα για τη διαβίωση. Μόνο ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, και είμαστε πολλοί εδώ σήμερα που τα ζήσαμε. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι η κιλαβατόρα του ρεύματος κόστιζε 4 καπίκια και το νερό και το αέριο 15 καπίκια, ποσά ελάχιστα σε σχέση με το μισθό μας και πολλά άλλα. Δεν ξεχνάμε ότι οι σοσιαλιστικές χώρες αγκάλιασαν 26.000 παιδιά Ελληνόπουλα που σώθηκαν από τη λέιλαπα του πολέμου και από τις βόμβες ναπάλμ των Αγγλοαμερικανών. Φρόντισαν τα παιδιά, τα γιάτρεψαν, φρόντισαν αναπήρους και ηλικιωμένους, τους έδωσαν επιδόματα και συντάξεις. Ποτέ δεν θα μπορέσουν να σβήσουν από τη μνήμη μας και από τη μνήμη των λαών ότι στις χώρες που είχε την εξουσία η εργατική τάξη και η οικοδόμηση σοσιαλισμό, οι λαοί έζησαν ανθρώπινα. Οι γονείς μας είχαν το θάρρος και τον ηρωισμό να συγκρουστούν με την ντόπια αστική εξουσία και με τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, αποδεικνύοντας ότι ο λαός μπορεί να αποφασίζει. Οι γονείς και οι παππούδες των Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που ήταν αυτοί που με τον κόκκινο στρατό, συντρίβοντας τον φασισμό, έφτασαν μέχρι το Βερολίνο. Στην καλυθέα της ηρωικής αντίστασης υπάρχει το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη, που θα μας θυμίζει για πάντα την προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης του σοσιαλισμού με 20 εκατομμύρια νεκρών στον πόλεμο κατά του ναζισμού, φασισμού, η οποία καθόρισε την έκβαση του πολέμου. Καλούμε όλους τους απογόνους των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας να ενισχύσουμε αποφασιστικά το ΚΚΕ παντού, να βγει πιο ισχυρό από τις επερχόμενες εκλογές, να βγει ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, των κρίσεων, της φτώχειας και του πολέμου, της ακροδεξιάς και του φασισμού. Να ενισχύσουμε αποφασιστικά τη λαϊκή συσπήρωση στους δήμους και την περιφέρεια για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εξειδικεύεται στην τοπική διοίκηση. Καλούμε
όλους όσους γεννηθήκαμε και σπουδάσαμε στη Σοβιετική Ένωση και όλους τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής που γνωρίζουμε από προσφυγιά, να δώσουμε την καλύτερη απάντηση στην αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον αντικομμουνισμό και τον φασισμό. Να απαντήσουμε όχι, δεν συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα, με τη διόνυση των προβλημάτων που βαραίνουν τη ζωή μας, με τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την εργασιακή ζούγκλα στους χώρους εργασίας. Όχι, δεν δεχόμαστε να ματώνουμε εμείς για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Γι' αυτό δυναμώνουμε το ΚΚΕ, τον πραγματικό τους αντίπαλο. Πραγματικά, προοδευτική είναι η πολιτική του ΚΚΕ, υπάλληλη για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον λαό στην εξουσία. Υπερψηφίζουμε το ΚΚΕ στην κάλπη για την Ευρωβουλή. Υπερψηφίζουμε τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης για τους Δήμους και την Περιφέρεια. Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ, την ελπίδα, την προοπτική της πραγματικής ανατροπής.